Στο δημοτικό στάδιο της Θήβας αναμετρήθηκαν Αγώη Θήβα και Παναλίαρτος στο εξαναβολής παιχνίδι για την ένατη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Βιωτίας. Σε ένα αγώνα που έγινε κάτω από πολύ δυνατό αέρα, οι γηπεδούχοι, οι οποίοι στο πρώτο μέρος τον είχαν με το μέρος τους, προσπάθησαν να τον εκμεταλλευτούν και μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Σεχάρη εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε μόλις πάνω από το τέρμα. Στο ένατο λεπτό όμως και στο δεύτερο κόρνερ που κέρδισαν οι γηπεδούχοι και εκτέλεσε ο Σεχάη, ο Μάνης βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, δεν δυσκολεύτηκε να πιάσει την κεφαλιά και να στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σωτήρη Τριανταφύλου για να κάνει το 1-0. Στο 32, νέο κόρνερ για τους γηπεδούχους, στην εκτέλεση και πάλι ο Σεχάη, κακή εκτίμηση της πορείας της μπάλας από τον Τριανταφύλου, ο Ευθυμίου μόνος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στο άδειο τέρμα και να κάνει το 2-0. Στο 36 ο Μάνης έδωσε στον Μπόβαλη, αυτός έκανε τη σέντρα σουτ, από την άλλη πλευρά ο Γκιζίνος έκανε το πλασέ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 48 οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει φάουλ σε καλή θέση, στην εκτέλεση ο Κοτόρος, ο Τριανταφύλου δεν ευνηδιάστηκε, έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε. Στο 62 ο Παπακωνσταντίνου προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον άνεμο, έπιασε το σουτ, ο Κουτρούμπας σε ετοιμότητα μπλόκαρε. Ένα λεπτό αργότερα ο Βασίλης Τριανταφύλου έκανε τη σέντρα, στο δεύτερο δοκάριο Κουτής το πλασέ πάνω στην κίνηση, ο Κουτρούμπας μπλόκαρε, τεράστια ευκαιρία για τον Παναλίαρτο να μειώσει και να ξαναμπεί στο μάτς. Ένα λεπτό αργότερα αντεπίθεση για τους γηπεδούχους, ο Μπόβαλης έκανε τη σέντρα, ο Μάνης έπιασε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι κόρνερ. Στο 71 στην επίθεση οι γηπεδούχοι, ο Σκουρτανιώτης τον Κατσογιάννη, αυτός έκανε την κάθετη πάσα, ο Μπόβαλης πρόλαβε τον Τριανταφύλου και έκανε το πλασέ, ο Χαροκόπος έδιωξε, φωνάς από τους Δροσονέρη ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, ο πρώτος βοηθός διαιτητή Δημήτρης Θεοχάρης είχε αντίθετη άποψη. Ένα λεπτό αργότερα ο Λιμπέρης έδωσε στον Βασίλη Τριανταφύλου, αυτός έβγαλε τη σέντρα, ο Μπαλόκας δεν κατάφερε να κάνει το πλασέ, η μπάλα πέρασε out, στην τελευταία αξιόλογη φάση του μάτς, νίκη για την ομάδα της Θήβας που με αυτό το τρίποντο έφτασε στους 30 βαθμούς, όσους και ο Ελοπιακός, 4 βαθμούς μακριά από τον πρώτο πόρο Κυπάρισο και νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα που χωρίς αγωνιστικές εκκρεμότητες πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Έχουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και με το COVID. Ξέραμε ότι έχουμε απέναντί μας μια πολύ καλή ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ευτυχώς ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο αποτελεσματικοί σε δύο φάσεις, σε δύο στατικές φάσεις. Έγινε το σκορ 2-0 και από εκεί και πέρα το διαχειριστήκαμε και καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη. Από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα, εντάξει, βήμα-βήμα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε, προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη και από εκεί και πέρα βλέπουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν μπήκαμε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο κάπως ανεβήκαμε και παλέψαμε μήπως και το ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Χάσαμε και δύο ευκαιρίες. Εντάξει, μπήκανε πιο έτοιμοι οι παίκτες της Θήβας, είναι αλήθεια. Εμείς δεν μπήκαμε καθόλου καλά. Θα παλέψουμε για τη συνέχεια. Το μόνο που μας έχει μείνει βέβαια είναι και το κύπελο. Για το κύπελο θα παλέψουμε και ό,τι βγει. Θα γίνει του χρόνου ένας καλύτερος σχεδιασμός.